μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης δεν το έχει το ελληνικό κράτος. Το έχει η ίδια η Αττική Οδός, ο παραχωρησιούχος. Έμεινα κι εγώ στην Αττική Οδό. Δεν ήρθε να με βγάλει το εκχιονιστικό. Το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης δεν το έχει το ελληνικό κράτος. Έμεινες κι εσύ μόνη στην κατεχάκη. Λυπάμαι που η συγγνώμη μου δεν έγινε αντιληπτή. Γι' αυτό θα τραγουδώ. Μην βρίζεις! Μην βρίζεις! Δικό σας το υπόλοιπο. Τι σημαίνει πολιτική ευθύνη χωρίς καμία παρέτηση? Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να διαχειριστεί μια τέτοια κρίση θα το ψάξει περισσότερο. Τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα. Όταν αναλαμβάνει κάποιος πολιτική ευθύνη για κάτι, πρέπει να συνοδεύεται αυτή η πολιτική ευθύνη και από μια πράξη. Και οφείλει να το ψάξει περισσότερο, διότι αυτός είναι ο ρόλος του. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Και νομίζω ότι το καταλαβαίνει και η μεγάλη πλειοψηφία, για να μην σας πω, όλοι οι συμπολίτες μας. Έγινες αντιπρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία και το ίδιο πρόβλημα παραμένει. Θα το λύσετε εσείς άμα γίνετε κυβέρνηση? Πάντως δεν αφήνουμε τον κόμμα να ταλαιπωρείται έτσι. Πάντως δεν αφήνουμε τον κόμμα να ταλαιπωρείται έτσι. Το κρατώ. Το κρατώ. Το κρατώ. Το κρατώ. Μη με αφήνεις κυρά μου, κράτα με, σε κρατάω. Πώς σε κόντρα, σκόρτσα. Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξαναρθείς. Και σε αντίθεση με άλλες χιονοθύελες, το χιόνι έπεσε μέρα μεσημέρι, συνήθως πέφτει βράδυ. Κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια μελέτη που να δείχνει ότι χιόνιζει και μέρα. Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Όχι, δεν έχω. Έχετε εσείς? Γιατί κοντεύω να ξεχάσω και αυτά που έχω μάθει τόσο. Δηλαδή, τι έγινε χθες? Λοιπόν, είναι σαφής. Καταρχάς βρέχει, χιονίζει, κάνει όταν έρχεται ένα βαρομετρικό χαμηλό. Ωραία. Δεν θα του πω εγώ πότε θα έρθει, όποτε θέλει έρχεται. Α, γιατί δέχεσαι μομφή ότι έρχεται, το δεν έρχεται? Το τελευταίο ήρθε μέρα. Συνήθως πέφτει βράδυ. Πώς την πάτησα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω έτσι, ρε παιδί μου. Και κανείς μετεωρολόγος δεν είχε προβλέψει ότι θα ρίξει μισό μέτρο στο κέντρο της Αθήνας. Παντάω σε όποιον λέει ότι φταίνει μετεωρολόγος. Γιατί ο Τάσος ο Αρνιακός όντως έκανε το έγκλημα να προβλέψει και το ύψος του χιονιού και την ώρα που θα πέσει το χιόνι. Άρα ποιος φταίει για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν? Ο Τάσος. Ο Τάσος που τα είχε προβλέψει σωστά. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια μελέτη που να δείχνει ότι το χιόνι έπεσε μέρα μεσημέρι, συνήθως πέφτει βράδυ. Συμβαίνει και αυτό. Συμβαίνει και αυτό. Έλα Χριστέ και Παναγία. Εδώ δεν έχει σύνορα, δεν έχει καλοσύνη. Μπροστά πηγαίνει ο αρχηγός και πίσω του η σκύλη. Αφιερώσατε το 1/3 της ομιλίας σας για τον κύριο Φρουθιώτη. Φρουθιώτη. Κουλή, μου κάνεις εμένα τον Κινέζο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, έτσι όπως δεν τον έχετε ξαναδεί. Για τον κύριο Φρουθιώτη, Φρουθιώτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πραγματικά είμαστε περήφανοι και πρέπει να είμαστε περήφανοι σαν Έλληνες για τον Πρωθυπουργό, Σπλίτ. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, ο μόνος που κράταγε πρακτικά σε αυτή την κυβέρνηση ήταν ο κύριος Φρουθιώτης. Κανένας άλλος δεν κρατάει πρακτικά. Κρατάς τη μύτη σου μακριά, να μη σε πάρει μπόχα. Έχετε μία αντίληψη ότι οποιοδήποτε επικοινωνεί και συζητά, γι' αυτό υπάρχει ένα τεκμήριο διαφθοράς. Κάθε συνομιλία όμως δεν αποτελεί συναλλαγή. Υπάρχει και αυτός ο τρόπος σκέψης. Ελπίζω να μην σας βάζω ιδέες, μην το κάνετε. Είναι διανοητικό πείραμα αυτό. Του μιλώ στο πληθυντικό, έχουμε μια πάρα πολύ, είχαμε μια πάρα πολύ τυπική σχέση όπως με πάρα πολλούς. Με συγχωρείτε, σας διακόψω, αλλά βλέπω οικειότητα. Βλέπω μια οικειότητα, του δίνεται και συμβουλές. Δεν υπάρχει, από αυτά τα μήνυματα που... δεν υπάρχει καμία απολύτως οικειότητα. Του ομιλώ στο πληθυντικό. Έμαθα πρώτη φορά ότι υπάρχει ένας Φρουθιώτης όταν άκουσα τη Τζούλια Αλεξανδράτου να τον κατηγορεί για συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ είμαι με τη Τζούλια. Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα. Εγώ είμαι με τη Τζούλια. Η Τζούλια ξαναχτυπά. Αυτό που όλοι περιμένατε. Το νέο DVD της Τζούλιας Αλεξανδράτου. Σε όλα τα περίπτερα. Ανακαλύψατε δήθεν αποκαλυπτικά τάχα άγνωστα έγγραφα, λέτε. Αυτός ο, πώς τον λένε, αυτός ο ξένος ιστορικός, ο ιστοριοδίφης, τον ξεχνάω, ο παπαρά.
Παπαρατσέγκο, κάπως έτσι. Έμαθα τη λέξη παπάρα. Παπαρατσέγκο. Ελλάδα, είσαι έτοιμη. Παπαρατσέγκο. Παπαρατσέγκο. Μας ταξίδεψε. Καλά αυτό. Θα το γράψουμε στα πρακτικά, σωστά. Αλλά οι εγχώριοι επαγγελματίες δημοσιογράφοι δεν ήξεραν. Δεν ρώταγαν. Τώρα φταίω εγώ να πω. Say the line, Bart. Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια. Yeah! Να καταδικαστεί εν μέσω πανδημίας μια εκλεγμένη κυβέρνηση 31 μηνών επιτυχιών ή λιγότερο επιτυχημένων αποτελεσμάτων για να προκύψει και να κυβερνήσει ποιος. Αυτός όπως τον λένε, Παπαρατσέγκο. Αυτός. 1-0. Παπαρατσέγκο. Ουγκαγκαμπούμ, μπουμ, χι, καπαγκούμ, μπιρλιγκαγκάμ, αουγκιγκί, αουγκιγκί, μπακαλαγκά, ουγκαγκάμ. Στις δημοσκοπήσεις έχουμε double score. Αξιοσημείωτη είναι η πτώση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία από το 98,6% της προηγούμενης δημοσκόπησης κατακυλάει στο 97%. Ποια είναι η πίεση σε ένα κόμμα που κυβερνάει η πολιτική όταν ο βασικός του αντίπαλος είναι στο μισό? Όλα τα άλλα κόμματα μαζί έχουν 2,2%. Στις δημοσκοπήσεις έχουμε double score. Πού να το πάμε, υπερπρότη δεν γίνεται. Ως νομικός αλλά και ως άνθρωπος θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την δικαίωση από την ελληνική δικαιοσύνη του Υπουργού Ανάπτυξης, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Σήμερα η χώρα και το κοινοβούλιο διοικούνται δημοκρατικά, διοικούνται ελεύθερα. Το δεύτερο που λέει, οι σελίδες που καταθέσατε κύριε Γεωργιάδη, δεν συμμορφώνεστε. Δεν συμμορφώνεστε. Υπάρχει. Δεν συμμορφώνεστε κύριε Πολάκη. Πάνω μου, λοιπόν, μιλάτε πάνω μου. Εφαρμόζω τον κανονισμό. Λοιπόν, μην μιλάτε πάνω μου. Υπάρχει το δεύτερο. Θερώ το λόγο. Είναι, πόσο στημένο είναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η Βουλή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι ένα οποιοδήποτε μέρος όπου παίρνουμε το λόγο για να πούμε ό,τι θέλουμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, το σημερινό μας πρόγραμμα τελείωσε. Σας ευχόμαστε καλή νύχτα. Τι κάνουμε ρε? Ρε εσείς, το βασιλιά θα ρίξουμε. Δεν με χαίζετε όλοι σας, λέω εγώ. Σας στέρισα το λόγο, δεν γράφετε τίποτα. Σας στερώ το λόγο. Ποπουλί! Θυμήθηκα τώρα με αυτή τη συμπεριφορά Πολάκη, θυμήθηκα ξανά τον Κασιδιάρη. Α, έτσι λέτε. Θυμήθηκα ξανά τον Κασιδιάρη. Δηλαδή θυμήθηκα ξανά. Προσωμιάζει δηλαδή με πρακτικές Χρυσής Αυγής. Θυμήθηκα ξανά κάτι το οποίο. Πώς να το πω, το είχαμε εξαλείψει από το κοινοβούλιο. Ας θυμίσουμε σε όλους. Διαδέχομαι στο βήμα τον άνθρωπο ο οποίος με διαδέχθηκε στην ηγεσία της νεολαίας ΕΠΕΝ. Με τις ευλογίες και την εντολή του Γεωργίου Παπαδοπούλου. Μπορείτε να χειρωθείτε πίσω από το ελληνικό μέτωπο. Μάκης Βορύδης, η εθνική αντιπολίτευση. Μεσάνυχτα στη γειτονιά, η φτωχιά, η γρήπη, η παγωνιά και ο πολιτσμάνος στη γωνιά, μες στο χιονιά. Και ναι, στα οικονομικά, στις οικονομικές επιδόσεις τώρα, και είναι σημαντικό αυτό να το πούμε, είμαστε καλύτερα από τη Γερμανία. Να ονειρευτώ πως είμαι. Τις οικονομικές επιδόσεις τώρα, και είναι σημαντικό αυτό να το πούμε, είμαστε καλύτερα από τη Γερμανία. Για την εκρηκτική αύξηση του πληθωρισμού στη χώρα μας, η οποία καταγράφεται από τα στοιχεία της Eurostat. Μια εικονική πραγματικότητα καταστροφής. Ήμνας άλλος, ζώσε παράνοια. Τι γίνεται, τα κάψιμα, τα πιο φτωχά νοικοκυριά τα χρησιμοποιούν πολύ λιγότερο, διότι δεν έχουν αυτοκίνητο. Το σαραβαλάκι μου πως το καμαρώνω. Ο βαρύς φόρος θα κάψουμε είναι στη Λενδίνη και είναι τεράστιος ο φόρος. Τα πτωχά νοικοκυριά δεν έχουν αυτοκίνητο. Πώς να το κάνουμε? Το μεγαλύτερο κομμάτι των συνταξιούχων, πάρα πολλοί άνεργοι κτλ. Δεν έχουν αυτοκίνητο.
Ένα, δύο, τρία. Είναι ένα ζήτημα ιδιαίτερα σοβαρό που πρέπει πραγματικά να προετοιμαστούμε κι εμείς γι' αυτό. Γιατί όταν γίναμε κυβέρνηση, οι δικαστές ήταν κατά πλειοψηφία, όχι, κατά όλοι. Ήταν είτε ΠΑΣΟΚ, είχαν υπηρετήσει κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, είτε της Νέας Δημοκρατίας. Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρούεζα? Μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνουμε για το κόμμα. Πρέπει να έχουμε ανθρώπους δικούς μας που να μπορούμε επί τόπου να τους επηρεάζουμε και να κάνουμε. Δηλαδή εγώ έχω κάτσει και έχω σκεφτεί ότι τι έκανε το ΠΑΣΟΚ για να κυριαρχήσει. Καλημέρα, σύντροφε. Τι θα πάρετε? Μια υπογραφή και να φεύγω, διότι έχουμε συγκέντρωση στην Ομαρχιακή Επιτροπή και πρέπει να πάω. Και γιατί η Νέα Δημοκρατία τότε μιλούσε για πρασινοφρουρού. Και αν το βρει σαν πρασινοφρουρό. Αυτή λοιπόν είναι, νομίζω, το μάθημα. Πού πάμε, ρε, πού πάμε? Αριστερά και δεξιά, και αριστερό δεξιά, μία στροφή επαριστερά και μία επιδεξιά. Δίνω μια συμβουλή στον κύριο Ανδρουλάκη τον Γενάλη, είναι μια καλή συνταγή για λίγο. Ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατρετισμένος είμαι εγώ. Την ονομάζω η συνταγή της ωραίας Ελένης. Δεν είναι χειρότερα, τι είναι πάλι αυτό? Ο Όμηρος στην Ιλιάδα του Ομήρου δεν έχει σας παρακαλώ, οποιαδήποτε είδους περιγραφή πώς είναι η ωραία Ελένη. Χαίρετε της εσπέρας, οφείλει. Ούτε ποτέ λέει αν είναι ξανθιά, ούτε αν είναι μελαχρινή, ούτε αν είναι κοντή, ούτε αν είναι ψηλή, ούτε αν είναι αδύνατη, ούτε τίποτα. Ο καθένας στα χιλιάδες χρόνια που διαβάμε την Ιλιάδα ονειρεύεται την ωραία Ελένη όπως αυτός θέλει την ωραία Ελένη. Εύχομαι η μας είναι υγιής. Είναι ωραίο κόλπο για την πίεση. Βοηθάει στην πολιτική για λίγο, γιατί δεν της αρεστείς κανέναν. Αυτό τι να πω μετά, δεν θα κάνουμε τώρα, πρέπει να το χωνέψετε. Αυτός είναι. Δεν είναι ωραία Ελένη. Κρατεός Νικόλας είναι μάλλον. Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Που πας, μωρή, με την τσάπα! Η αποτελεσματικότητα της τρίτης δόσης ως προς την μείωση των λοιμώξεων είναι της τάξης του 50%. Πρόκειται λοιπόν πράγματι για πανδημία ανεβολίαστων. Είναι ακριβώς το γεγονός που μας έχει απογοητεύσει, ότι δεν μπορεί το εμβόλιο να κτίσει το τείχος έτσι της, και να σταματήσει την μετάδοση. Τι γιντροπή δεν βλάπτει, θα σας λέγαμε. Δεν είναι σοβαρή υποχρεωτικότητα αυτή η οποία το πρόστιμο επευλήθη. Κάτσε, Βασίλη. Τι να κάτσε να κάνεις, να ακούσω το γελίο ποιητή φαμφάρα. Ας πούμε υπάρχουν γύρω σε 6-7.000 υγειονομικοί, οι οποίοι αντέχουν επί 6-7 μήνες να μην έχουν μισθό. Εγώ δεν αντέχω να ζήσω με 6-7 μήνες χωρίς μισθό, δηλαδή δεν βγαίνω. Είσαι ψεύτης, υποκριτής, αντιπρόσωπος και υποκριτής. Αντιπρόσωπος. Άρα είμαστε ένας πλούσιος λαός. Τι είναι 100 ευρώ για τον άλλον τον πλούσιο? Είναι ή δεν είναι παπάρας? 100 ευρώ κάθε μήνα μπορεί να τα δίνεις έτσι για πλάκα? Παλαμαγιώγηση, θα παλαμοκροτάνε αυτοί που πληρώνουν. Εγώ σας λέω ότι αν πάντως αυτό το πρόστιμο αφαιρεί το από τη σύνταξη, αντί για 220.000, η φτωχή μου πρόβλεψη ήταν ότι θα ήμασταν 450 με 500.000. Δεν μπορεί το εμβόλιο να κτίσει το τείχος έτσι της, και να σταματήσει την μετάδοση. Τώρα το θυμήθηκες, τώρα ξαφνικά. Όμως από την άλλη μεριά δέστε τη μεγάλη εικόνα. Χτες έκλεισε ο Ιανουάριος με 7.500 θανάτους. Το τέταρτο κύμα. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Φιγουράρομαι στις πρώτες θέσεις σε όλο τον κόσμο. Το πανηγυρίζω, ναι! Που δεν μπορούμε να ελέγξουμε την πανδημία. Και εδώ μας θα πηγαίνει καλύτερα! Αυτή είναι η αλήθεια! Εσύ λέτε! Το μεγάλο στοίχημα είναι να παρασκευαστεί ένα νέο ή πολλά νέα εμβόλια που θα σταματούν, όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη, τη μετάδοση του ιού. Αλλά είναι προφανές ότι τώρα μου λένε με βούλα ότι η Πορτοσάλτε, μια που το παρότρινες κιόλας με την δημόσια σου παρουσία να πάνε να κάνουμε εμβόλιο, ήσουν μεταξύ εκείνων που παρότρινες για πειραματισμό. Τι είπατε! Παρότρινες για πειραματισμό. Παρότρινες για πειραματισμό. Ένα νέο ή πολλά νέα εμβόλια που θα σταματούν, όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη, τη μετάδοση του ιού και να έχουν μια ευρεία και μακρά προστασία. Πειραματώζω, καταντήσα, ανθρωπάκι. Τι είπατε!
να πειραματιστεί πάνω μου αν το εμβόλιο θα πιάσει ή όχι. Μια ζωά με το χώρο σε μια παρτίδα σκάκι. Σε ένα σταυρό λεξό για λίτες δυνατούς. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.